Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στην συνέντευξη τύπου για τις παραστάσεις που θα δώσει ο Philip Glass στο Badminton, σε αυτόν τον πολύ όμορφο και φιλόξενο χώρο του Ιαννού. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τον κύριο Μιχάλη Αδάμ, ο οποίος είναι ο παραγωγός των παραστάσεων και ο άνθρωπος του Badminton μαζί με την Βανέσα Αδάμ, τη σύζυγό του και το επιτελείο του, και φυσικά τον Philip Glass, γνωστό και πολύ πολύ αγαπητό σε όλους εμάς στην Ελλάδα και παγκόσμια. And allow me to present Mr. Michael Adams, who is the producer of the performances by Mr. Glass and the man at Badminton with his wife Vanessa, and of course Mr. Philip Glass, who is very well known and very, very popular here in Greece and of course everywhere in the world. Πριν όμως μιλήσουν ο κύριος Αδάμ και ο κύριος Γκλάς, θα μας επιτρέψετε να σας παρουσιάσουμε ένα βίντεο με δύο μουσικά αποσπάσματα του Philip Glass και μερικά σκίτσα του Leonard Cohen. First, we show a DVD with two musical excerpts by Philip Glass and some sketches by Leonard Cohen. Your way, I'll go your way, way too. You came to me this morning, and you handled me like meat. You have to be a man. That feels how sweet. My mirrored with my next of kin. I know you in my sleep. And who but you would take me in a thousand kisses deep? I loved you. Θα
δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Μιχάλη Αδάμ, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι ο παραγωγός των εμφανίσεων του Philip Glass στην Ελλάδα και ο άνθρωπος, μαζί με την Βανέσα Αδάμ, του μπάτμιντον, αυτού του ξεχωριστού χώρου, καινούριου χώρου, ο οποίος φιλοξενεί πάντα πολύ ενδιαφέροντα θεάματα, παραστάσεις, χορού, musical, τα πάντα. Κύριε Αδάμ. Γεια σας, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Βρισκόμαστε σε ένα διαφορετικό χώρο, συνήθως τη συνεδρίαση τύπου από τον καιρό που έγινε το Θέατρο Μπάντιντον, τις κάνουμε εκεί, στο Θέατρο Μπάντιντον. Τώρα βρισκόμαστε για πολύ συγκεκριμένο λόγο εδώ, σε αυτό το φιλόξενο χώρο του Ιαννού, γιατί έχουμε να παρουσιάσουμε μια ξεχωριστή συναυλία, που είναι Philip Glass εμπνέεται από το λογοτέχνη, τον ποιητή Λέοναρντ Κόεν. Και λόγω ότι ο φιλόξενος Ιαννός είναι και πολύ καλός εκδότης και έχει αναλάβει την έκδοση των ποιημάτων του Λέοναρντ Κόεν εδώ στην Ελλάδα, γι' αυτό είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Καρατζά, η οποία ήταν ουσιαστικά η παρουσίαση και του βιβλίου, αλλά και της μουσικής του Philip Glass, εδώ από το βιβλιοπωλείο Ιαννός, και αυτό βρισκόμαστε εδώ. Μας λένε μερικοί ότι στο Θέατρο Μπάντιντον δεν έχουμε ένα καλλιτεχνικό προφίλ, μπορεί να φιλοξενούμε πολύ αλλοπρόσαλα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να φιλοξενούμε το Beauty and the Beast και μπορεί να φιλοξενούμε και το Philip Glass και το Leonard Cohen ή του Tiger Lilies και το Swan Lake on Ice, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό θα ήθελα λίγο να αναφέρω. Καταρχήν ότι πέρα από το εμείς που ουσιαστικά είμαστε στο Θέατρο Μπάντιντον, μας αρέσουν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Το Θέατρο Μπάντιντον είναι ίσως ο μοναδικός χώρος στην Αθήνα που υπάρχει δυστυχώς και δεν είναι ένα φεστιβάλ. Δεν είναι ένα φεστιβάλ που θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Είναι ένας θεατρικός χώρος που πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες ουσιαστικά μιας ολόκληρης πόλης και να μπορεί να έχει θεάματα που μπορεί να τα παρακολουθούν από τα παιδιά και θεάματα που μπορεί να τα παρακολουθούν νέοι, θεάματα που μπορεί να τα παρακολουθούν οι μεγάλοι και ούτω καθεξής. Καλύπτει ουσιαστικά τις ανάγκες ψυχαγωγίας μιας ολόκληρης πόλης για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει πάντα και αυτό που κάνουμε και αυτό που μας οδηγεί είναι ότι οτιδήποτε κάνουμε να έχει τα υψηλά ποιοτικά στάνταρτς που θέλουμε για το κοινό της Αθήνας και γενικά της Ελλάδας. Αυτό μην ακούγεται σαν απολογία, αλλά είναι πραγματικά επειδή κάποιοι είπαν ότι γιατί, ας πούμε, πώς ταιριάζει να έχουμε το Μάμα Μία και μετά να φιλοξενούμε το Philip Glass. Ταιριάζει καταρχήν γιατί μας αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ. Με το Philip Glass ιδιαίτερα μας συνδέουν πάρα πολλά, από πάρα πολλά χρόνια από τότε που ζούσαμε τη Βανέσα στη Νέα Υόρκη. Και με το Philip Glass και τη Λίτα Μπρούμπαρκ καταρχήν είχαμε μια συνεργασία η οποία έχει αποδώσει ένα από τα πιο σημαντικά για πολλούς έργα που έκανε η Πολιτιστική Ολυμπιάδα το 2004, που ήταν ο Ρίωνας, το Ράιον, που ήταν ουσιαστικά ο Philip Glass είχε καλέσει μουσικούς από όλο τον κόσμο, από όλους τους Υπήρους, στο πνεύμα του Ολυμπιακό, συμμετείχε και η δική μας η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ήταν πραγματικά ένα πολύ σημαντικό έργο και ίσως η πιο σημαντική στιγμή για πολλούς για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα, ξαναλέω. Και πολλοί θα θυμούνται τη σκηνή με τις ομπρέλες που είχαν ανέβει θεατές με ομπρέλες γιατί έβρεχε σταμάτητα στο Ηρώδιο να προφυλάξουν τους μουσικούς για να μην διακοπεί η συναυλία. Επίσης, με το Philip Glass έχουμε παρουσιάσει στο Λυκαβητό το Κογιανισκάτσι το 2002, που το Κογιανισκάτσι ήταν και μια διαφορμή, αν θέλετε, να βρεθούμε μαζί με τους αδελφούς Γιώργα του Χαφνό Jazz Club. Όταν πρωτογνωριστήκαμε πριν 10-12 χρόνια περίπου, ουσιαστικά εκεί που αρχίσαμε να συγκινηθήκαμε και βρεθήκαμε κοντά ήταν όταν μοιραστήκαμε την ίδια τρέλα για αυτό το συγκεκριμένο έργο, το Κογιανισκάτσι, και το οποίο το παρουσιάσαμε 4-5 χρόνια αργότερα στο Λυκαβητό, σε δύο κατάμεσες συναυλίες. Επίσης, ο Philip Glass μας γνώρισε ένα άλλο πολύ σημαντικό συγκρότημα, το οποίο το αγαπήσαμε πάρα πολύ και
το κάναμε να το αγαπήσει πολύ κόσμο στην Ελλάδα και ήταν η Τάγκερ Λίλης. Πάλι το 2000 περίπου, όταν μας τους είχαν συστήσει η Λίντα και ο Φίλιπ. Γενικώς μας συνδέουν πάρα πολλά και είναι μεγάλη μας τιμή να φιλοξενούμε στην Αθήνα αυτό το σημαντικό έργο του Φίλιπ Γκλάς που θα το παρακολουθήσετε από την Τρίτη μέχρι το Σάββατο στο Θέατρο Μπάρμπιτον. Είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη στιγμή του Φίλιπ Γκλάς αυτή η μουσική που εμπνεύστηκε από τα ποίηματα του Λέοναρντ Κοέν. Και οι δύο πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες, και πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι το πολιτιστικό γεγονός του 2008 η σύμπραξη αυτή και η συναυλία που θα παρακολουθήσετε την επόμενη εβδομάδα, για τις οποίες θα μας μιλήσει περισσότερο ο ίδιος ο Φίλιπ Γκλάς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αδάμ. Τώρα, ξέρετε, η δική μου θέση είναι λίγο περίεργη. Πριν πολλά χρόνια, ένας δημοσιογράφος, ένας συναδελφός μας, είχε τη μεγάλη τιμή να έχει δίπλα του ή δίπλα της μία θρηλυκή μορφή, την Καρίνα Ουλάνοβα. Μίλαγε λοιπόν πολλή ώρα για την Ουλάνοβα και στο τέλος γυρίζει και της λέει: «Τώρα μιλήστε μας με δύο λέξεις για τη ζωή σας». Και λέει η Ουλάνοβα: «Γκαλίνα Ουλάνοβα». Και δεν είπε τίποτε άλλο. Λοιπόν, δεν πρόκειται εγώ να σας μιλήσω για τον Φίλιπ Γκλάς. Ο Φίλιπ Γκλάς μιλάει, πρώτα απ' όλα είναι ο ίδιος εδώ και θα μας μιλήσει πολύ καλύτερα για τον εαυτό του. Έχει τόσες μνήμες, τόσους ήχους, τόσες εικόνες κουβαλάει μέσα του που θα είναι συναρπαστικό να τον ακούσουμε να μας τις εκφράζει ο ίδιος. I'm not going to speak about Philip Glass myself. He's here himself. He has so many images and sounds carrying with himself that it's much more interesting to have him talk about all that than myself speaking about him. So I will be very brief. Είμαι πολύ σύντομος. The program you have, το πρόγραμμα που έχετε είναι θαυμάσια γραμμένο και πολύ πολύ ενημερωτικό. It's really very well written and very informative. Απλά θα δώσω τον λόγο στον κύριο Γκλάς. I'll pass the word to Mr. Glass and ask him to, if he doesn't mind, to speak about the work he's going to present here in Athens. Να μας μιλήσει για το έργο που θα ανεβάσει εδώ στην Αθήνα. Your collaboration with Leonard Cohen, your friendship with Leonard Cohen, and. Τη φιλία του με τον, και τη συνεργασία του με τον Leonard Cohen και ό,τι ο ίδιος θελήσει άλλο. Thank you. Well, above all, I think we have to see this work as it's about singing. It's a collection of songs. Now, I have actually, this is the fourth collection I've made. The first, some of you may know, was Songs from Liquid Days. After that, I did a lot. Songs from Liquid Days was a collection of songs made with singer-writers, poets who wrote songs. That would be Paul Simon, David Byrne, Susan Vega. I had the idea that the people who know the most about writing for songs would be people who wrote songs. It seems obvious in a way, but I decided to find, in exploring this idea, this was in 1981, so it's already 25 years ago. That was when I began this kind of research into making myself into a songwriter, from being writing instrumental music and writing operas and writing ballets, but writing songs seemed to me something that I really wanted to accomplish. The, do you want to translate? Sorry. Από 25 περίπου χρόνια ξεκίνησε η περιπέτεια, με την καλή σημασία της λέξης, του να θελήσει από συνθέτης ενόργανης μουσικής να γίνει και συνθέτης τραγουδιών. Και ήταν, την πρώτη δουλειά ήταν με ποίηματα πολλών διαφόρων ποιητών και ήταν μια πραγματικά πάρα, πάρα πολύ συναρπαστική δουλειά. So, the second collection was made with Allen Ginsberg. It was called Hydrogen Jukebox, and maybe you know that those songs also. In this case, I took poetry of Allen Ginsberg and set it to music, and I did something similar that I did with A Book of Longing, which we made it a staging, and we'll talk about that a little bit later also. Η δεύτερη δουλειά ήταν σε ποίηση του Allen Ginsberg, πήρε ποίηση του Allen Ginsberg και την μελοποίησε, και είναι κατά κάποιο τρόπο και μοιάζει πολύ με την δουλειά αυτή, το Book of Longing, όπως έχει μεταφραστεί, το βιβλίο του Πόθου. The next one was with Bob Wilson called Monsters of Grace. Bob staged it as a 3D film, a three-dimensional film,
And all the poetry was taken from the poetry of Rumi. The poet from the 11th century. Το η τρίτη δουλειά ήταν βασισμένη σε ποίηση του Ρουμί που ήταν ποιητής του 11ου αιώνα. Alan died about 10 years ago, maybe 1998, and I had worked with him for about 10 years. And for the first time, I was missing a poet in my life, and I was looking for one in a certain way. And I had known Leonard Cohen for many years. We met after concerts, not knowing each other very well, but just in a friendly way. And I was in Los Angeles about 8 or 9 years ago, and I spoke with him on the phone, and we decided to have a meeting to talk about poetry and music. Με τον Leonard Cohen, 10 χρόνια, είχαμε μια γνωριμία, μια έτσι γενική φιλία, όχι κάτι το πολύ ιδιαίτερο, αλλά πριν από 8-9 χρόνια ήμουνα στο Los Angeles και τηλεφωνηθήκαμε και αποφασίσαμε να συναντηθούμε για να μιλήσουμε για την ποίηση και τη μουσική. The reason I mentioned these other projects with songs is that it was to show that there was something very special about the work with Leonard. When we met, we spent one day in Los Angeles about maybe 8 years ago. And that day he was reading poetry to me, not published yet, just on pieces of paper. We spent the afternoon and the evening just he was reading to me all the poems. And at the end of the evening, we had decided that we would try to do a song cycle based on these poems. Συναντηθήκαμε μία μέρα πριν από 8 χρόνια περίπου στο Λος Άντζελες, λοιπόν, και περάσαμε πολλές ώρες όπου ο Λέοναρντ Κόεν μου διάβαζε ποίησή του που δεν είχε εκδοθεί. Ήταν γραμμένη σε χαρτιά και τότε αποφασίσαμε ότι θα δουλεύαμε πάνω σε αυτά τα ποίηματα. What I was attracted to the poems of Leonard was that the subject matter were things that were really universal. The themes of love and death, of life, of spirituality, of family. This is the core of our human experience, that everyone will have some experience of these things. It wasn't just a subject matter, but he approached it with a clarity and simplicity and an eloquence that only a real poet can do. Και αυτό το οποίο με τράβηξε στα ποίηματα του Leonard Cohen ήταν ποίηματα τα οποία καταπιάνονταν με παγκόσμια, δηλαδή με θέματα παγκόσμια. Αν θέλετε, την αγάπη, το θάνατο, τη ζωή, την πνευματικότητα, την οικογένεια. Είναι όλα αυτά παγκόσμια θέματα τα οποία με τα οποία όλοι μας έχουμε μια κάποια εμπειρία. Και δεν ήταν μόνο η θεματολογία των ποιημάτων, αλλά η σαφήνεια και η απλότητα και η ευγλωτία με την οποία τα παρουσίαζε. Δηλαδή, τα παρουσίαζε με έναν τρόπο που μόνο ένας αληθινός ποιητής θα μπορούσε να τα δώσει. I think that afternoon I spent with him in the evening, I fell in love with the poetry of Leonard Cohen and I was determined to make a major piece out of that work. Εκείνο το απόγευμα και το βράδυ που πέρασα μαζί του, πραγματικά πιστεύω ότι ερωτεύθηκα την ποίηση του Leonard Cohen και εκείνο το βράδυ αποφάσισα ότι θα ήθελα να κάνω ένα μεγάλο έργο που να ήταν εμπνευσμένο, που ήταν με την ποίηση αυτή. Now then, the next thing that happened was that he went into a monastery for 6 years and nobody saw him. So he was meditating. With a Zen teacher, Roshi. And so I thought, well, it was the idea was gone and I had to abandon it. But then about 4 years ago, I read that he had come back from the mountain. Actually, the first poem that you hear, the first song you hear, is about that. It's about coming down from the mountain. So in a way, this experience begins the Book of Longing. It begins the Book of Longing that you will hear, begins with him telling you, in his words, because I also had his voice. He recorded the whole book for me and allowed me to use the voice in the evening. The first poem, he explains what the Book of Longing is,
And the second poem, he talks about coming down from the mountain. And that's the beginning of the evening. But I didn't know he was going to come down. And when I found out that he had returned, what had happened while he was away was that everyone had learned to use the internet. We were doing emails with each other. I got his email address and I wrote to him. I said, Leonard, I hear you're back. Can we go ahead with our project? And he must have been looking at his computer at that moment, because within 20 minutes I got a reply. Usually with email you don't know. It could be a week, a day, or in this case I heard right away. He said, yes, I'm coming to New York in 2 weeks. Let's meet then. So we met then, and then we continued as if the 6 years had never separated us. And we began to talk about this work, which is the work you're going to see and hear. Μετά από τη συνάντηση αυτή όμως, ο Λέοναρντ Κόεν αποσύρθηκε σε ένα βουνό για ένα μοναστήρι και σε ένα διασυλλογισμό. Και ο Φίλιπ Γκλάς πίστεψε ότι αυτό θα ήταν το τέλος του αρχικού σχεδίου του, ότι δεν θα γινόταν τίποτα. Φαίνεται όμως ότι κάποια στιγμή όμως ο Λέοναρντ Κόεν μετά από 4 χρόνια στο μοναστήρι αυτό αποφάσισε να ξαναγυρίσει στον κόσμο και έστειλε ο Φίλιπ Γκλάς ένα μήνυμα, ένα email, όπου φαίνεται ότι εκείνη τη στιγμή ο Λέοναρντ Κόεν είχε ανοιχτό το κομπιούτερ του, γιατί μετά από 20 λεπτά έλαβε μία απάντηση που το ρωτούσε ο Φίλιπ Γκλάς. Λέοναρντ, άκουσα ότι ξαναγύρισες. Λοιπόν, τι θα γίνει με το σχέδιό μας, το προχωράμε? Και απάντησε, ναι, το προχωράμε. Σε 2 εβδομάδες θα είμαι στη Νέα Υόρκη και να συναντηθούμε. Στο έργο, λοιπόν, υπάρχει ακριβώς στο έργο που έχει μελοποιήσει. Το πρώτο, έχει την ίδια τη φωνή του Λέοναρντ Κόεν που διαβάζει τα ποίηματα. Στο πρώτο, λοιπόν, μιλάει ακριβώς για αυτή την εμπειρία των 4 χρόνων στο βουνό, και στο δεύτερο είναι ακριβώς η επιστροφή του από το μοναστήρι. I will speak in a minute about how we actually did the work. But first I wanted to also say that when I met him that second time, the collection of pages had become the book of longing. And I saw in the book there were all the drawings. And I said, Leonard, can we use the drawings too? And he said, oh, they're not really drawings. I'm just, we call it doodling. What is the word? Όταν λοιπόν συναντηθήκαν τη δεύτερη φορά, αυτά τα αρχικά ποίηματα που ήταν σε φύλλα χαρτιού είχαν τυπωθεί και είχε προσέξει κάτι σκίτσα. Και του λέει, τον ρώτησε, Λέοναρντ, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτά τα σκίτσα? Αυτά δεν είναι σκίτσα, λέει, αυτά είναι ορνηθοσκαλίσματα που έκανα πάνω στο χαρτί. He didn't think of it very seriously, but I said, no, they're very interesting. We should use them as part of the work. And then he told me that he had never had an exhibit of them in his life. Και του λέει, ο Φίλιπ Γκλάς επέμεινε ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα και ότι θα έπρεπε κάτι να γίνει με αυτά, και του ομολόγησε ότι πραγματικά ποτέ δεν είχε δείξει τίποτα από αυτά, δεν είχε εκθέσει τίποτα από όλα αυτά. I'm very happy to say that in the last year since we began performing the Book of Longing, he has had a number of exhibits of these drawings. So that now he has a second career as an artist, because of this piece, I'm very proud of that. I'm very proud to say that from the time we started to present the Book of Longing, the book of Pothu, there have been many exhibitions with his plans, and he has started a second career as an artistic artist. So you can see, in a way, not in a way, but very clearly, for me, the poetry of Leonard was the inspiration of the work. In a way, I can say the theater piece that we're doing is a kind of celebration of this. Now, the other thing that, of course, you know, is that he himself is a performer. He is a songwriter and a singer. So this presented something we had to address, this issue. And I said, at first, I said, would you like to
participate in the music. And he said, oh, no, 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 no. He said, no, you, I have written the words, but I want to hear my words with your music. I can always write the music myself, but I want to know what your music will do. So I was so relieved because I didn't know how I could, I didn't know what we would do. He was such an accomplished singer. So, but he actually gave me a great gift of being, the gift was that I could think of the music in a very free way. Even a number of the poems in this book, he had already set to music. And I said, can I use some of the same poems that you have set for songs already and make new settings? He said, yes, I could do anything. He was extremely open to all these things. At that point, I began to organize the poems in the way that they would eventually appear. Όπως ξέρουμε όλοι, ο Λέοναρντ Κόεν είναι ένας πολύ καλός ερμηνευτής και συνθέτης ο ίδιος. Οπότε υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο λέει ο Φίλιπ Γκλάς έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε. Τι κάνουμε, δηλαδή, και τον ρώτησε, Λέοναρντ, θα ήθελες να συμμετέχεις στην, ας πούμε, στην παράσταση αυτή. Λέει, όχι, 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 όχι. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να τα λόγια μου, τα ποίηματά μου, να τα μελοποιήσω και να τα ερμηνεύσω εγώ ίδιος. Θέλω να τα ακούσω με τη δική σου μουσική. Οπότε αυτό ήταν μια μεγάλη ανακούφιση για τον Φίλιπ Γκλάς, γιατί πραγματικά δεν ήξερε τι να κάνει, γιατί εκτιμά και σέβεται τον Λέοναρντ Κόεν και σαν ποιητή, αλλά και σαν μουσικό. Και στη συνέχεια το ρώτησε, επειδή κάποια από τα ποίηματα τα οποία χρησιμοποιούνται τα έχει ήδη μελοποιήσει ο Λέοναρντ Κόεν, εάν θα του επέτρεπε να μελοποιήσει τα ίδια ποίηματα με τον δικό τρόπο. Και του λέει, φυσικά, φυσικά, προχώρησε τελείως ελεύθερα. Okay. Okay. Then, I wanted Leonard to be actively involved in this work, if not making the pieces, but to help in many ways. The first thing I did was to take the book, which is about maybe 130 poems, and I had to make a selection. I looked through the book, I read the book a number of times, and I realized that when we read poetry books, we don't have to begin at the beginning and go to the end. So I wanted the evening to reflect the feeling that we have when we read poetry, that we are sampling, we are taking pieces from different places and making a different, any order that we want to. I put the poems into groupings of topics, so like love, like dying, like his teacher, the Roshi. Another collection of poems were ballads, long stories. And then there were very short pieces, only one or two lines. Then I made a kind of map of the piece where in any, there would be five sections and each section would be separated. And for the separation, I used Leonard's voice. I had asked him to record for me a few poems so I could hear what it sounded like when he spoke. Well, actually, he recorded the whole book. He gave me four CDs, and every poem was recorded. And it was beautifully recorded. And I said, well, can we use your voice, too? And he said, well, yes, you can do it. He always, Leonard always said yes. He said, yes, yes, you use my voice. So then I decided there would be four singers to sing the songs, and the very short pieces would become the separations between the chapters of the evening. Όταν ξεκίνησε η δουλειά, λέει ο Φίλιπ Γκλάς, σκέφτηκα ότι ένα βιβλίο, μια ποιητική συλλογή, δεν τη διαβάζουμε προχωρητικά από την πρώτη σελίδα και πάμε δεύτερη, τρίτη, φτάνουμε στην τελευταία σελίδα. Μια ποιητική συλλογή είναι περισσότερο η ατμόσφαιρα που μας δημιουργεί, το συνέστημα που μας δημιουργεί και παίρνουμε ποίηματα, σκόρπια, πότε εδώ, πότε εκεί. Οπότε δεν είχε καμία σημασία η σειρά των ποιημάτων. Αυτό που έκανε λοιπόν, τα χώρισε, ήταν περίπου 130 τόσα ποίηματα, έπρεπε να επιλέξει από αυτά κάποια ποίηματα. Τα χώρισε λοιπόν σε ενότητες, ενότητα ξέρω εγώ ζωή, θάνατος, ενότητα μάχες, υπήρχαν και τα πολύ σύντομα ποίηματα. Και σε κάθε ένα από αυτά τις ενότητες, χωριστά είχε το σύντομο, είχε
τη φωνή του Λέοναρντ Κόεν να διαβάζει τα ποίηματα. Του το είπε λοιπόν, του λέει, Λέοναρντ, θα ήθελες, ξέρω εγώ, να διαβάσεις κάποια από τα ποίηματα? Και λέει ναι, φυσικά. Και μετά από λίγες μέρες του παρέδωσε 5 CDs με όλα τα ποίηματα διαβασμένα από τον ίδιο. Τον ρώτησε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή σου? Και είπε φυσικά. Πάντα έλεγε, λέει, ναι, ο Κόεν, σε οτιδήποτε του ζητούσε, λέει ο Φίλιπ Γκλάς. Έτσι λοιπόν έχουμε μια συλλογή από ενότητες ή κεφάλαια, αν θέλετε, και μεταξύ των ενότητων ή κεφαλαίων υπάρχουν αυτά τα σύντομα ποίηματα που, που διαβάζονται από τη φωνή του Λέοναρντ Κόεν. Once I had selected the poems, I put them in the order I wanted, and then Leonard was back in New York, and we looked at that. He made one change, but mostly I went ahead and wrote the music. Then I made a little tape for him to hear the music, so I wanted him to be every step of the way I included him. We began rehearsing for the premiere in Toronto, and he came to Toronto and spent a week with the singers. He spoke with them, and they asked him what the poems meant, and they asked him how they should be singing, and they had a very open and free discussion that went on for days, and he advised them about how they should be, the kind of singing he would like to hear. He came to the opening night, and then he came again to hear us in California. Again, he heard it in New York, and he said from time to time he would appear. Which he has. As you know, he is starting his own, about this time he began planning his own tour, so now we are finishing our Book of Longing and he is beginning another tour. But he has been very generous with his time and very supportive, and the singers became very, I would say they became very close to the spirit that he was looking for. I think that's the end of my description. Όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε, του έστελνα δείγματα της δουλειάς, γιατί ήθελα πραγματικά να είναι ενήμερος του τι συμβαίνει, πώς προχωράμε βήμα με βήμα. Και κάποια στιγμή ήρθε μία εβδομάδα στο Τορόντο, πέρασε μαζί μας να παρακολουθήσει την προετοιμασία, τις πρόβες. Και οι τραγουδιστές τον ρωτούσαν να τους ερμηνεύσει τα ποιήματα, τι ακριβώς σημαίνουν, πώς θα ήθελε ο ίδιος να τα τραγουδήσουν. Και ήταν μια πολύ ανοιχτή συζήτηση ανάμεσα στον Λέοναρντ Κόεν και τους ερμηνευτές, και τους έλεγε ακριβώς πώς αυτός θα ήθελε να ακουστούν, να ερμηνευτούν αυτά τα ποιήματα. Ήταν στην πρεμιέρα στο Τορόντο, παρακολούθησε την πρεμιέρα στην Καλιφόρνια, παρακολούθησε την πρεμιέρα στην Νέα Υόρκη. Και υπήρχε η αντίληψη ότι κάποιες στιγμές θα ήταν παρόν, και όντως ήταν παρόν. Τώρα φυσικά ο Λέοναρντ Κόεν λέει, εμείς τελειώνουμε τη δική μας τουρνέ, και ο Λέοναρντ Κόεν ξεκινάει μία δική του τουρνέ. Αυτή περίπου λοιπόν είναι η ιστορία της συνάντησης, της συνεργασίας και της μελοποίησης του Book of Longing, του βιβλίου του Πόθου. Για να ολοκληρωθεί λίγο η περιγραφή σε σχέση με τη συγκεκριμένη συναυλία που θα έχουμε στο Θέατρο Μπάτιτον, να πούμε καταρχήν ότι όλα τα ποίηματα και τα τραγούδια θα μεταφράζονται στους υπέρτιτλους και όλοι θα παρακολουθούν, εκτός από το πρόγραμμα που τα έχει όλα μεταφρασμένα, θα παρακολουθούν ταυτόχρονα και την ελληνική μετάφραση των ποιημάτων από τη μετάφραση των εκδόσεων Ιαννός. Να πούμε ότι συμμετέχουν 4 τραγουδιστές, ένας τενόρος, μία σοπράνο, μία μέτζο και ένας μπάσος βαρύτονος. Ο Φίλιπ Γκλάς ο ίδιος με τον Μάικλ Ρίσμαν, που για 30-40 χρόνια είναι ο μουσικός του διευθυντής, ο οποίος είναι και ο μουσικός διευθυντής του συγκροτήματος, και 6 εκπληκτική, πραγματικά εκπληκτική μουσική. Αυτό είναι η σύνδεση συναυλίας, όπου τα σκηνικά της συναυλίας ουσιαστικά είναι τα σκίτσα που έχει επιλέξει ο Φίλιπ Γκλάς, του Λέοναρντ Κόεν, που υπάρχουν και στο βιβλίο βέβαια, για όσους το ξεφυλίζουν θα τα δουν. There's something you would like to add? Only that we have the presentation is semi-staged. With the images of Leonard are there, the projections that change. Also we invited a choreographer to help with the movements of the people. What you see on the stage may look
casual, but we actually had to rehearse it. Αυτό που θέλω να προσθέσω, λέει ο κύριος Φίλιπ Γκλας, είναι ότι η παράσταση είναι ημισκηνοθετημένη κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν φυσικά τα σχέδια του Λέοναρντ Κόεν, υπάρχουν τέσσερις τραγουδιστές, η μουσική, και έχουμε και καλέσαμε και έναν χορογράφο για να μας βοηθήσει στην κίνηση του όλου εγχειρήματος. Οπότε αυτό που θα βλέπετε εσείς στη σκηνή φαίνεται έτσι πολύ χαλαρό, πολύ, αλλά είναι μελετημένο και προβαρισμένο. Και η διάρκεια του είναι 95 λεπτά χωρίς διάλειμμα. Yeah. Αυτά από τον κύριο, από τον κύριο Φίλιπ Γκλας. This is the words of Philip Glass. Εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, if you have some questions, please shoot. Καμία ερώτηση. Επιτρέπετε να ρωτήσω εγώ. For what reason is your music frequently described as minimalist? I'm sorry, what is that a question? It's a question. What is the question? For what reason is your music described as minimalist? Well, the origins of the music are from the period of the early 70s. So about 35 years ago. At that time, the movements of music in New York progressive or contemporary music was mostly related to dodecaphonic or abstract music, 12-tone music. And a young generation of composers came along, and at that time I was one of them, and we wanted to change the direction of music away from the abstract to something more immediate and personal. And one of the techniques we used was to solidify the harmony, to make the rhythmic structure, to propel the work, things of this kind. And the name minimalism arrived at that moment. Now, that was in the early 70s. For the composers who worked then, they continued to evolve in their styles. And in many ways, the differences between that group of composers is more striking than the similarities. The word as minimalism is not used so much anymore. When I was a boy, I was told that Ravel and Debussy were impressionist composers, but I haven't heard that word used in a long time. So the first descriptions sometimes are okay for getting the first look at something, but in time we learn to, with every movement of art or any dance, we learn to look at it in a historical different way. For example, you should go. Στην εκεί κοντά στη δεκαετία του 70, η μουσική στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν περισσότερο abstract, αθεωρητική, και περισσότερο συνδεμένη με το δωδεκατονικό σύστημα. Θελήσαμε λοιπόν κάποιοι νεαροί συνθέτες, ανάμεσά τους και εγώ φυσικά τότε, να ξεφύγουμε από αυτό, να το κάνουμε κάτι πιο άμεσα δεμένο με τη ζωή, να σταθεροποιήσουμε την αρμονία, και η ομάδα των συνθετών που δούλευε τότε, οι διαφορές μεταξύ τους, γιατί καθένας πήρε το δικό του δρόμο, οι διαφορές μεταξύ τους ήταν πολύ σημαντικότερες από τις ομοιότητες ανάμεσα στη μουσική τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ρόλο μινιμαλιστικό, ναι, ίσως ήταν η έκφραση της εποχής εκείνης, αλλά πλέον αυτή η λέξη δεν χρησιμοποιείται πολύ. Λέω ίδιος ότι όταν ήμουν νέος, άκουγα ότι ο Ραβέλ και ο Ντεμπισού ήταν ιμπρεσιονιστές. Αλλά αυτός ο όρος δεν χρησιμοποιείται πια. Ένας όρος έχει μια κάποια αξία την εποχή που τον πρώτο χρησιμοποιούν. Μετά δεν χάνει τη σημασία. That's enough, maybe. Is that enough? Yeah. Κάτι άλλο.
I wanted to ask you something about another project of yours entitled Metamorphosis, which parts are written for the film of Errol Morris, A Thin Blue Line, and which ones for Kafka's Metamorphosis? This question is about a film made in maybe 1980, and music for a play written by Kafka, a story written by Kafka called Metamorphosis. And the question is, which pieces were written for the film and which were written for the play? I don't remember. Eventually, I took the music and I made a piano pieces out of it, and I perform it for years now, just as piano music. And I know they came from the theater, and I know that they came from the movie, but I've lost touch with the origins. Δεν θυμάται πια. Ναι, μπορώ. Καλησπέρα σας, κύριε Κωστάλα, να μην σας υπερβώ. Κύριε Γκλάς, είπατε και πριν και ξέρουμε καλά πως ο Λέοναρντ Κόεν είναι τραγουδοποιός από τους εκλεκτούς. Εσείς όταν μελοποιούσατε τα ποίηματα, είχατε στην άκρη του μυαλού σας αν θα του αρέσουν, αν θα είναι το τελικό αποτέλεσμα αρεστό, δηλαδή είχατε άγχος γι' αυτό καθόλου? When you are setting Cohen's poems to music, at the back of your mind, were you thinking about will he like them, won't she like them? Were you a bit nervous about it? Or? Of course, I was anxious and hopeful that he would like it. If he didn't like it, it would have been a problem. but he made me very comfortable. He was very open and even, I would say, modest in a certain way about the words. He didn't present the words to me as if they were the writings of a great poet who could not be interfered with. He wanted me to feel comfortable with the words. In one case, there was one poem that I used, and I forgot that I neglected to turn the page to see that there were extra words on the other page. And that was the only time he said, "What happened to the poem?" Oh, I forget now which one it was, but then I think it was 1,000 Kisses Deep. And I said, "Well, I think I used them all." He said, "No, no, you missed the two verses." Oh, it's from the Night of Santiago. The Night of Santiago. Yeah. That's the one. So then I went back and I just wrote the other. The only I found the two verses that were missing. It was on the page that I did forgot to turn, and I completed the work, and he was okay. Φυσικά και το σκεφτόμουν και ήθελα να του αρέσουν, γιατί αν δεν του άρεσαν θα υπήρχε πρόβλημα. Ήταν όμως πάρα πολύ ανοιχτός και πάρα πολύ μετριόφρον, αν θέλετε. Δεν παρουσίασε τα ποίηματα σαν τα ποίηματα ενός τεράστιου ποιητού που δεν μπορούσε κανείς να τα αγγίξει ή να κάνει οτιδήποτε. Ήταν πολύ ανοιχτός και με έκανε να αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα. Και ήθελα αυτό ακριβώς το πράγμα, να αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα με την ποίησή του. Μόνο σε ένα ποίημα υπήρξε συσσαγωγικά πρόβλημα, το ότι η νύχτα στο Σαντιάγο που το είχαμε ελοποιήσει και λέει τι έγινε το ποίημα. Λέει τι εδώ είναι, έχει ξεχάσει δύο στίχους και πραγματικά ήταν στο πίσω μέρος της σελίδας, οπότε μελοποίησε και τους υπόλοιπους στίχους και ήταν όλα εντάξει. I could say also that in my terms of my relationship with him, his modesty could be startling to the point of being almost unbelievable. For example, after we finished sometime after we had been rehearsing for a while, we were sitting together, and I said, "You know, Leonard, it was a great pleasure to use this poetry. I want to thank you for letting me use this." And he paused for a moment and said, "I'm glad the poetry was useful." Και ξέρετε, λέει ότι η μετριοφροσύνη του ήταν κάτι το εκπληκτικό. Θυμάμαι ότι όταν τελείωσαν,
τη δουλειά καθόντουσαν και λέει, Λέωνα, ξέρεις, πραγματικά ήταν πολύ, ήταν μεγάλη ευτυχία να δουλεύουν πάνω στη μουσική αυτή και σε ευχαριστώ πολύ. Και λέει, χαίρομαι που φάνηκε χρήσιμη. I was so startled by his remark. I didn't know what to say. So I said nothing. Και με εξέπληξε τόσο πολύ η παρατήρηση αυτή που δεν ήξερα τι να πω. Κάποια άλλη ερώτηση? Could I ask a question? Surely, Alex. Women have played a great role in Leonard Cohen, in all of his songs. Was that a help for you? Well, was there a parallel in you? Let me put it, I will answer the question indirectly, if I may. Of course. I had two men and two women singing. And I noticed that when I was setting the poems, I began to change the gender very freely. Sometimes a woman would begin singing and then it would change to a man. And I said to him, I said, Leonard, you know, I'm not following the gender of the poem. I'm being very free with it. And he said, yes, I think the same way. So he always agreed. But for him, it wasn't a question of gender, I think. And I say for me or for most of us. I would say it was the power of intimacy, whether it was a spiritual or physical intimacy. The power of intimacy is what you feel in the work. I had two great poets in my life. One was Leonard Cohen and one was Allen Ginsberg. They had very different orientation sexually, kind of opposites actually. But in reality, I felt no difference between them. Η ερώτηση είναι ότι οι γυναίκες έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην ποίηση του Cohen και στα τραγούδια του. Και λέω αν αυτό τον βοήθησε ή υπάρχει κάτι το παράλληλο στη δική του ζωή. Και μου λέει, θα σας απαντήσω εμέσως. Όταν δούλευα, είχα δύο άντρες, δύο γυναίκες να τραγουδάνε, όταν ερμήνευαν τα ποίηματα του Leonard Cohen, είδα ότι ξαφνικά πήγαινε από ανδρική σε γυναική φωνή, άλλαζε το φύλλο του ποίηματος και του το είπα του Leonard Cohen. Ξέρεις, λέω, Leonard, δεν ακολουθώ το φύλλο του ποίηματος. Και λέει, ναι, έτσι αισθάνομαι κι εγώ στα ποίηματα αυτά. Λοιπόν, τη σημασία δεν έχει το φύλλο του ποίηματος, όσο η αίσθηση του να βρίσκεσαι κοντά, το συνέστημα που είναι σε αυτά τα ποίηματα. Και λέει, έχω συνεργαστεί με δύο πολύ μεγάλους ποιητές, τον Allen Ginsberg και τον Leonard Cohen, που είχαν τελείως διαμετρικά αντίθετες σεξουαλικές τοποθετήσεις στη ζωή τους. Αλλά εγώ πραγματικά δεν βλέπω καμία διαφορά μεταξύ τους. I want to make one other remark about that, because I was just laughing because I remembered. We were talking another time, and I mentioned the theme of love and physical love was very pervasive in the work. And I asked him if it changed as he got older. And he said, we were about the same age. He was a few years older than me, and we're a few years older than him. And he said, yes, we're older. But we can be reactivated. Λοιπόν, και κάποια στιγμή τον ρώτησα αυτό το ο έρωτας, η φυσική επαφή. Ήταν πάρα πολύ έντονη στη δουλειά του και στη ζωή του και του λέει, Λέωνα, μεγαλώνοντας, είναι λέει, λίγο πιο μεγάλος από μένα, είπε ο Φίλιπ Γκλας, και οι δυο τους είναι λίγο πιο μεγάλοι από μένα. Όχι πολύ όμως. Αυτό το πράγμα άλλαξε στη ζωή σου? Λέει, ναι, είμαστε, λέει, μεγαλύτεροι, αλλά μπορούμε να επανεργοποιηθούμε. Αν δεν έχετε
Έχετε άλλη ερώτηση? Δεν βλέπω χέρι, πάλι με τυφλώνει αυτός προβολές. Νομίζω ότι με αυτές τις κουβέντες θα είναι πολύ αισιόδοξο. There is hope for everyone. Μπορώ να την νιώσω να τις κουβέντες. Very optimistic. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τελειώσαμε μία αισιόδοξη. Για εμάς που πλησιάζουμε τα 70, είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.